Πάμε, θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα με το πρώτο χειμερινό μεταγραφικό απόκτημα του Άρη, τον Νίκο Γεωργιάδη, ο οποίος από χθες είναι ποδοσφαιριστής του Άρη και θα τον καλημερίσουμε. Γεια σου Νίκο. Καλημέρα σας, στους ακροατές σας. Είσαι καλά? Μια χαρά, όλα καλά. Πάντως έγιναν όλα γρήγορα. Δεν πάνε πολλές μέρες που έμεινες ελεύθερος από το Λεβαδιακό. Ήρθες χθες στη Θεσσαλονίκη, υπέγραψες και είσαι πλέον ποδοσφαιριστής του Άρη. Ναι, έγιναν όλα γρήγορα διότι από το Λεβαδιακό έλυσα τη συνεργασία μου για αυτόν τον λόγο. Για να έρθω εκεί ήταν όλα. Είχαμε μιλήσει με τον κύριο Καλατζίδη. Είχαμε συμφωνήσει σε ελάχιστο χρόνο. Και έτσι είχα πάρει την απόφαση να αφήσω τη Λιβαδιά για να έρθω στον Άρη. Γι' αυτό έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Αφήνεις μια ομάδα που παίζει στη Super League με γεμάτο πρώτο μισό τη σεζόν. Πολλά παιχνίδια. Προέρχεσαι και από δύο πολύ γεμάτες επίσης χρονιές στη Super League με τη Βέρεια. Είσαι δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που είσαι σταθερή άνοδο τα τελευταία χρόνια και με πλούσιες παραστάσεις για να πας στη γάμα εθνική. Δεν είναι και κάτι το οποίο συνηθίζεται. Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Παρ' όλα αυτά έχω σκεφτεί πάρα πολύ την απόφαση που πήρα. Διότι έρχομαι σε μια τεράστια ομάδα, παρόλο που αυτή τη στιγμή παίζει γάμα εθνική. Αλλά δεν πάει να είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πλάνο της διοίκησης αυτή τη στιγμή που σου δίνει τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, να το σκεφτείς αυτό το πράγμα και να κάνεις να πέσεις στη γάμα εθνική εισαγωγικά όταν αγωνίζεις Super League με επιτυχία τα τελευταία χρόνια όπως προείπες. Και όλα αυτά μαζί, η ομάδα, η οποία είναι τεράστια, το πλάνο που υπάρχει από τη διοίκηση και ο κύριος Καλατζίδης που τον εκτιμώ απεριόριστα, με έκαναν από τον ναι και να έρθω στον Άρη. Και ξέρεις γιατί σε ρωτάω, γιατί είσαι στα 31, δηλαδή είσαι σε μια πολύ ωριμη ηλικία και σε μια ηλικία από ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του σε τέτοιες ηλικίες, έτσι δεν είναι, Νίκο? Σίγουρα και εγώ μια τέτοια απόφαση πήρα. Σίγουρα δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα για μένα την απόφαση που πήρα, αλλά μετά από πολλή σκέψη σίγουρα πάλι υπάρχει και ένα ρίσκο στην καριέρα μου, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο για να έρθω σε μια τέτοια ομάδα από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή θα βγάλει υγεία. Και είναι σημαντικό πράγμα να βάζει στόχους. Για μένα ο στόχος μου δεν είναι ότι ήρθα στον Άρη στη Γάμα Εθνική. Στόχος μου είναι να φτάσουμε την Άρη στη Super League. Και πιστεύω όλη η διοίκηση καινούργια και το project αυτό έχει ως στόχο. Από εκεί και πέρα στα πόδια μας είναι να το καταφέρουμε. Είσαι σε πλήρη αγωνιστική δράση. Βέβαια το άσχημο για σένα και για τον Άρη είναι ότι δεν μπορούμε να σε δούμε στο γήπεδο πριν από τις 4 Φεβρουαρίου, έτσι δεν είναι, Νίκο? Ναι, έπαιξε το τελευταίο μάτς με τον Εργοτέλη. Επειδή ήταν και ξαφνικό, ρε παιδί μου, να το έλεγα εισαγωγικά, από εκείνη τη μέρα και μετά άρχισαν να μιλάμε, τότε σιγά σιγά άρχισαν να πήραν την ομάδα η καινούργια διοίκηση. Και από τότε ξεκίνησαν οι διαδικασίες. Εντάξει, είναι ένα μείον αυτό, αλλά εντάξει, θα το καταφέρουμε και τα υπόλοιπα παιδιά δεν θα έχουν πρόβλημα. Είχε γίνει, Νίκο, καμία κουβέντα με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζίδη, τον οποίο το ξέρεις πάρα πολύ καλά, και το καλοκαίρι όταν έφυγες από τη Βέρεια, τότε που άρεσε να παίξει ακόμη στη Β' Εθνική, γι' αυτό σε ρωτάω. Όχι, δεν είχε γίνει. Τώρα ήταν ξαφνικό, όπως μας είπες. Νίκο, κανείς δεν έχει αμφισβητήσει την ικανότητά σου ως ποδοσφαιριστή, ειδικά για την Τρίτη Εθνική. Νομίζω ότι είναι πολυτέλεια. Όχι για το όνομα του Άρη, αλλά κακά τα ψέματα, παίχτη σαν και σένα δεν είναι για την Τρίτη Εθνική τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ξέρεις όμως ότι υπήρξε στο παρελθόν έτσι μια, δεν θα το πω διαμάχη, μια ένταση με τους φίλους του Άρη στα παιχνίδια με τη Βέρεια. Δεν σου κρύβω, σου έχω ρίξει αρκετά πινελίκια κι εγώ. Δεν είσαι ο μόνος. Απλά να το διευκρινίσουμε και αυτό και να το. Εμείς ήδη βέβαια έχουμε πάρει θέση πριν γίνει η μεταγραφή ότι ο Γεωργιάδης, παιδιά, και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ και με όλες τις ομάδες έτσι παίζει. Θα σου πω ένα πράγμα θα σου πω για να τελειώνει μια καλή με αυτό το θέμα, γιατί εντάξει, κουράζει. Εγώ, σε όποια ομάδα και να είμαι, παίζω έτσι. Με τον Άρη, όταν έπαιξα σε εκείνα τα παιχνίδια, εγώ δεν είχα καμία διαμάχη με τον κόσμο. Ο κόσμος είχε διαμάχη μαζί μου. Απλά εγώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο έπαιξα όπως παίζω πάντα. Υπήρχε ένταση με ποδοσφαιριστές του Άρη τότε και το ίδιο κάναν και οι ποδοσφαιριστές του Άρη απέναντί μου. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές του Άρη δεν παίζανε απέναντί μου το ίδιο. Απλά έτυχε εκείνη τη δεδομένη στιγμή να υπάρχει πολλή ένταση.
Εντάξει, εγώ έχω λίγο παραπάνω νεύρα με τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές και όταν κάτι μου αρέσει το εκδηλώνω με δικούς μου τρόπους. Όπως εκδηλώθηκε τότε και κυρίως με τη φάση του Γιαννιώτα. Είχε γίνει εκείνο το σκηνικό και από τότε ξεκίνησαν όλα αυτά. Πολλά που ακούγονται και λέγονται δεν ισχύουν για μένα. Ότι είμαι παοκτσής, καμία σχέση με αυτά. Αλλά το ότι παίζω μέσα στον αγωνιστικό χώρο έτσι και με τον Άρη, το ίδιο θα γίνει. Και αν φύγω από τον Άρη και πάω σε μια άλλη ομάδα, το ίδιο θα κάνω. Όπως με τη Λιβαδιά, όπως ήμουν στα Γιάννα, όπως ήμουν στη Βέρεια. Σίγουρα με τη Βέρεια είχα δεθεί παραπάνω, γιατί ήταν μια ομάδα η οποία αναστήθηκα ποδοσφαιρικά, θα το έλεγα. Έτσι και την έχω μέσα στην καρδιά μου τη Βέρεια. Αλλά από εκεί και πέρα, σε όποια ομάδα παίζω, είναι για μένα το ίδιο. Έτσι είμαι, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Αλλά δεν είχα καμία διαμάχη με τους φιλάδους του Άρη. Απλά έγινε το σκηνικό αυτό και οι φιλάδοι του Άρη άρχισαν με βρίζανε. Καλά σε κανέναν τότε, δεν πειράζει. Εγώ δεν έδρασα τότε. Δεν έκανα κάτι. Απλά Νίκο, τώρα θα φας μπινελί και αν δεν παίζεις έτσι. Εντάξει. Αν παίζεις με πάδο, γιατί. Όχι, πέρα από την πλάκα να σου πω κάτι, είναι ένα θέμα που δεν ξέρω αν παρακολουθούσες τα μίντια εδώ της πόλης ή οτιδήποτε άλλο της Θεσσαλονίκης εννοώ. Είναι ένα θέμα που πάντα το λέει ο Αριανός. Ότι θέλει παίχτες με τσαμπουκά, με πάθος, με ψυχή, με δύναμη, με την καλώς εννοούμενη ποδοσφαιρική αλητεία. Νομίζω ότι τα έχεις αυτά τα στοιχεία, γι' αυτό σου λέω ότι θα φας μπινελί και αν δεν τα δείξεις τώρα αυτά. Εννοείται. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που τα έχω, ρε παιδί μου, και εννοείται ότι θα τα βγάλουμε στο γήπεδο. Γι' αυτό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό που σας υπόσχομαι, για αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, είμαι 100% σίγουρος ότι θα το βγάλω. Να είσαι σίγουρη. Ήρθες με μια προοπτική παραμονή στον Άρη και τα επόμενα χρόνια. Είναι κάτι που το θεωρείς αυτονόητο, εφόσον με το καλό η ομάδα ανέβει κατηγορία, ότι εννοείται. Θα είσαι και τη νέα σεζόν. Εννοείται. Γι' αυτό το λόγο ήρθα, όπως σας είπα και πριν. Ο λόγος που ήρθα είναι ότι το πλάνο είναι ο Άρης να φτάσει σε 2 χρόνια από τώρα στη Σούπερ Λίγκα. Εγώ θέλω να είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Νίκο, αληθεύει το γεγονός ότι ακόμη και λίγα λεπτά πριν δώσεις τα χέρια και τυπικά με τον Άρη και τον Δημήτρη Καλατζίδη σου τηλεφωνούσαν ομάδες από τη Σούπερ Λίγκα για να συνεχίσει την καριέρα σου εκεί? Αληθεύει. Δεν χρειάζεται να πω ποιες ομάδες ήταν και τέτοια. Αλλά αληθεύει. Αλλά και πάλι και αυτούς, παρόλο που δεν πήγα, τους ευχαρίστησα. Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, αλλά είχα πάρει αυτή την απόφαση και τελείωσε για μένα. Από τη στιγμή που είχα μιλήσει και είχα δώσει τα χέρια, όποιος και να με έπαιρνε, είχε τελειώσει το θέμα. Πάντως, ξέρεις, δεν είναι. Τώρα, εντάξει, ο Αριανός το βλέπει αλλιώς. Λέει ήρθε στον Άρη. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι εύκολο ένας ποδοσφαιριστής να αφήσει τη Σούπερ Λίγκα με συνεχόμενες χρονιές στη Σούπερ Λίγκα για να παίξει τρίτη εθνική. Δεν ξέρω εσύ πώς το σκέφτηκες. Όχι, δεν είναι εύκολο. Και εγώ το σκέφτηκα αρκετά. Ήταν ο μόνος ενδιασμός που είχα αυτή τη στιγμή για να έρθω στην ομάδα. Αλλά όπως προείπα, στη ζωή χρειάζεται να παίρνεις και κάποια ρίσκα. Και εγώ πιστεύω αυτό το ρίσκο που πήρα μέσα εισαγωγικά, είμαι σίγουρος ότι θα μου βγει σε καλό. Δηλαδή κάποια στιγμή σε βάθος χρόνου αυτό που θα έχω δεν θα μπορούσα να το έχω στα προηγούμενα χρόνια. Το Δημήτρη Καλατζίδη, Νίκο, τον ξέρεις πολύ καλά ως προπονητή. Εντάξει, τον έζησες ως προπονητή. Τώρα τον συναντάς σε ένα καινούριο πόστο, λίγο ασυνήθιστο είναι η αλήθεια για αυτόν που τον έχεις μάθει με τις φόρμες μέσα στο γήπεδο. Εσύ που τον ξέρεις καλά, πιστεύεις ότι μπορεί να τα καταφέρεις αυτό το πόστο έτσι του γενικού υπεύθυνου, να το πω έτσι, του ποδοσφαιρικού τμήματος? Ο κ. Καλατζίδης είναι ένας άνθρωπος και ως προπονητής και ως άνθρωπος είναι πάρα πολύ οργανωτικός. Ναι. Μιλάμε σε βαθμό. Που να σε τρελαίνει. Πώς να σου πω, ναι, τρέλα. Και σαν προπονητής, εκτός ότι ήταν πολύ απαιτητικός, αλλά από τη μεριά του έκανε τον ποδοσφαιριστή να έχει τα πάντα σε θέμα οργάνωσης. Πραγματικά τα πάντα. Από εκεί και πέρα είναι ένα κομμάτι το οποίο τώρα έχει μπει σε ένα πόστο, το οποίο χρειάζεται αυτό το πράγμα που διαθέτει ο κ. Καλατζής και πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει εξίσου το ίδιο. Παιχνίδια του Άρη, Νίκο, έχεις παρακολουθήσει καθόλου? Έχει τύχει να δεις κάποιο τα παιχνίδια? Έχει τύχει να δω μερικά παιχνίδια στην αρχή που ήταν προπονητής ο κ. Καλατζίδης. Άρα δεν έχεις δει την ομάδα με κάμπος? Δεν έχω δει την ομάδα με κάμπος, όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν βόλευε κιόλας να δω την ομάδα με κάμπος. Ναι, γιατί έπαιζε τρεις συνήθως ο Άρης. Ναι, έπαιζα κι εγώ. Πάντως,
Ο Κάμπος είναι ένας προπονητής που φαίνεται ότι δένεται αρκετά με τους ποδοσφαιριστές του. Έχουμε αρκετά τέτοιου είδους στιγμιότυπα μέσα στη χρονιά. Βοήθησαν βέβαια και τα αποτελέσματα. Ο άνθρωπος έχει 7 νίκες και 2 ισοπαλίες μέχρι τώρα. Και φαίνεται ότι δένεται με τους ποδοσφαιριστές. Εσύ είσαι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ανάγκη κάτι τέτοιο από ένα προπονητή, δηλαδή να είναι αυτό που λέμε να έχει τις καλές σχέσεις με τους ποδοσφαιριστές, γιατί εντάξει, δεν συμβαίνει πάντα, υπάρχουν και απόμακροι προπονητές. Σίγουρα, παιδί μου, εντάξει, στην ηλικία που είμαι δεν νομίζω ότι έχω ανάγκη αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ένας ποδοσφαιριστής πάντα έχει όχι την ανάγκη να τον λέει καλές κουβέντες ο προπονητής, αλλά να καταλαβαίνει ο ποδοσφαιριστής ότι τον πάει εισαγωγικά ο προπονητής. Mm-hmm. Αλλά όλα αυτά πιστεύω ότι δεν θα ισχύουν αν όλοι μαζί δεν είναι ένα. Ο προπονητής με τους ποδοσφαιριστές, με τη διοίκηση, με όλα. Αν δεν γίνει ένα τα ποδητήρια, η διοίκηση, ο προπονητής, δεν πρόκειται να πάει καμία ομάδα μπροστά. Είμαι υπέρ αυτό. Είμαι υπέρ της ομάδας και όχι του ενός. Mm. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχεις καταγράψει σημαντικές εμπειρίες τα τελευταία χρόνια, η παρουσία σου λογικά εντάσσεται και σε ένα γενικότερο πλάνο να βοηθήσεις και τα αποδυτήρια. Γιατί είναι ως επιτοπλίστων μια νεαρή ομάδα. Αν εξαιρέσεις τον Μάουρο Πόη, τον Ηλία τον Προβατίδη και τον Δημήτρη τον Καρατζοβαλή, οι περισσότεροι είναι νεαρά παιδιά χωρίς πολλές παραστάσεις και με πίεση αρκετή στις πλάτες τους. Σίγουρα οι μεγαλύτεροι ποδοσφαιριστές και αυτοί που έχουν περισσότερη εμπειρία πάντα τραβάνε μπροστά σε μια ομάδα. Το έχω ζήσει και με τη Βέρεια που έκανα το ίδιο. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αυτό είναι μέχρι να βγει στον αγωνιστικό χώρο. Στον αγωνιστικό χώρο δεν υπάρχουν μικροί και μεγάλοι για μένα. Σίγουρα mm-hmm. κάποιοι θα τραβήξουν μπροστά. Αλλά από εκεί και πέρα, αν ένας και μικρός σε ηλικία έχει αυτό το χάρισμα, δεν σημαίνει τίποτα ηλικιακά. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Αλλά σίγουρα πάντα οι πιο έμπειροι τραβάνε μπροστά και ακολουθούν οι μικρότεροι. Έτσι. Mm-hmm. Όλοι μαζί. Και σε αυτό το κομμάτι όλοι μαζί. Mm-hmm. Οι τέσσερις που προείπατε δεν μπορούν να κάνουν τίποτα μόνοι τους, αν δεν είναι και πιτσιρικάδες. Σωστά. Θες να μας πεις δύο πραγματάκια για τον καλογέρι. Σας στην παίχτες ενδιαφέρει τον Άρη, δεν έχει κλείσει βέβαια ακόμα. Απλά επειδή ακούγεται το όνομά του, να μας πεις δύο πραγματάκια για το τι παίχτες είναι. Φαντάζομαι τον ξέρεις καλύτερα από όλους μας. Ναι, ναι. Καταρχήν ο Αλέξης έχει το μεγαλύτερο προσώπου που υπάρχει σε ποδοσφαιριστή για μένα, κατά τη γνώμη μου. Είναι καθαρά παίχτης ομάδας. Δηλαδή βάζει τον εαυτό του πολύ κάτω από την ομάδα. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μια ομάδα. Πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, ένας ποδοσφαιριστής, τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, λίγο πολύ τάξη θα τα γνωρίζετε κι εσείς, είναι ένας παίχτης στο κέντρο που τρέχει ακατάπαυστα και κλείνει ό,τι τρύπα υπάρχει αμυντικά. Δηλαδή, ό,τι κενό υπάρχει, ο Αλέξης από μηχανή θεός τρέχει και το καλύπτει. Mm-hmm. Αυτή είναι η κυριότερη δουλειά. Αλλά όπως προείπα, το βασικότερο είναι ότι είναι παίχτης ομάδας. Είναι ένας εργάτης που λέμε, Νίκο, δηλαδή. Κανονικός όμως. Εργάτης κανονικός. Εντάξει, αυτοί, ξέρεις να σου πω κάτι, όλοι δεν μπορεί να είναι Νίκο σε μια δεκάδα φαντεζή και αρτίστες. Πρέπει να υπάρχουν και οι εργάτες. Ναι. Και ο αρτίστας χωρίς το φαντεζή. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Δεν έχει. Ο καθένας έχει το ρόλο του σε μια ομάδα. Εσένα θα βάζει τα γκολ, ο άλλος θα βγάλει σέντρα, ο άλλος θα καλύπτει τον άλλο, πάει να βγάλει σέντρα. Αλλιώς δεν υπάρχει ομάδα. Εννοείται. Εσένα θα σε δούμε πάλι να καλύπτεις όλη τη δεξιά πτέρυγα, έτσι. Δεν είναι λογικά. Λογική. Αν και στην καριέρα μου έπαιζα όπως χρειαζόταν η ομάδα, αλλά η βασική μου θέση είναι εκεί. Προπονήσεις ξεκινάς από Πέμπτη, με το καλό. Πέμπτη, ναι, τελειώσει η ομάδα το κύπελο και την επόμενη μέρα ξεκινάω κι εγώ. Να ευχηθούμε καλή αρχή, να δικαιωθεί το ρίσκο όπως λες που πήρες, πιστεύοντας βέβαια αυτό το πλάνο που σου αναλύθηκε, και με χαρά να σε δούμε να φοράς και για πρώτη φορά τη φανέλα του Άρη και να επιδεικνύεις αυτό το πάθος με το οποίο σε γνωρίσαμε όλα αυτά τα χρόνια στα ελληνικά γήπεδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο.